Τελικά ο Γιώργος Παπανδρέου μένει μαζί σας ή πάει με τον Τσίπρα, γιατί αυτοί οι δύο είναι πατέρας και γιος. Ο ένας από τον Καστελόριζο και ο άλλος από τους Πρέσπες κλείσανε τις δύο αγγείλες του μνημονίου. Τι θα κάνει, θα μείνει μαζί σας, γιατί μην ταλαιπωρεί μια προσπάθεια της κυρίας Γεννηματά. Ναι. Προσπαθεί να ανασκουμπώσει το πατριωτικό Πασόκ, το παλιό Πασόκ σε όλη τη χώρα. Φαίνεται ότι έχει καλά δείγματα. Γιατί να μένει ο Ραγκούσης, ας πάει ο Ραγκούσης εκεί που θέλει. Ο Μωράιτης, εκεί που θέλει. Πολλές μεταγραφές, ρε παιδί μου. Μόνο ο Άκης δεν έχει γίνει υπουργός. Ναι. Έχει κόλλημα από ό,τι φαίνεται. Έχει ένα κόλλημα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Τράγκα, εγώ την περασμένη Κυριακή τον άκουσα τον Γιώργο τον Παπανδρέου και διαβεβαίωνε και είπε έτσι σε όλους τους τόνους ότι είναι στο κίνημα αλλαγής, ότι πιστεύει σε αυτή την ατζέντα, ότι την υπηρετεί. Εμένα δεν μου άφησε καμία υποψία ότι κάτι άλλο μπορεί να θέλει να κάνει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται. Κανείς δεν είναι σε ένα κόμμα με το ζόρι, με τη βία, ελεύθερες είναι οι πόρτες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι ψηφοφόροι. Είναι παιδί, αλλά εδώ με συγχωρείτε, είχατε μια ομάδα μέσα στο Κινάλ που ήταν, ρε παιδί μου, πυρουέτες. Δηλαδή, Ντόλκας έβγαινε και έβριζε το Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, Μωραΐτης. Επιτίθετο, τον έχουμε χιλιόμετρα δηλώσεις του. Αφού μου λέει πώς είναι να παίξουμε, μου λέει ένα μισά ώρα, μου λέει μωρά, ήταν να το ευχαριστηθούμε. Mm. Λοιπόν, πώς αυτοί οι άνθρωποι, πώς με τι ανταλλάγματα, δηλαδή με ποια ηθική, αν θέλετε, βάση κάνανε αυτή τη μεταγραφή να φύγουν από ένα ιστορικό κόμμα για να πάνε στον Τσίπρα που βρίζανε. Με καμία, εγώ σας λέω, αλλά ξέρετε, εγώ δεν θέλω μία παράταξη να χαρακτηρίζεται από τις πράξεις κάποιων μεμονωμένων ανθρώπων, αφενός και αφετέρου ο ψόγος πέφτει στα πρόσωπα. Δεν μπορεί να πέφτει στην παράταξη γιατί δεν μπορεί να πέσει στους ψηφοφόρους. Αν με ρωτάτε εμένα ποια είναι η αντιδράση των ψηφοφόρων, τις παράταξεις είναι οι χειρότερες. Έτσι, θεωρούν δηλαδή ότι τους πούλησαν, θεωρούν ότι στα δύσκολα δεν έβαλαν πλάτη και εν πάση περιπτώσει αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς είχαν μια προσωπική ατζέντα την οποία θέλησαν να την υπηρετήσουν. Εσείς είστε παλιός στην πολιτική, παλιότερος και μου. Αυτό το οποίο ξέρετε είναι ότι τα κόμματα πολλές φορές είναι ναοί που σειραίουν άνθρωποι που έχουν απλώς προσωπικές φιλοδοξίες που θεωρούν ότι είναι εύκολο να τις υπηρετήσουν. Και δυστυχώς τα ελληνικά κόμματα, τα δικά μας τα κόμματα, προσφέρθηκαν πάρα πολλές φορές να υπηρετήσουν αυτές τις προσωπικές στρατηγικές. Εμείς δεν έχουμε τα κόμματα των Τόρις, δεν έχουμε τα κόμματα που είναι 500 χρόνια, 400 χρόνια, να έχουν μηχανισμούς. Έχει συνήθως έναν αρχηγό, ο οποίος τραβάει, εν πάση περιπτώσει, το καράβι, και από εκεί και πέρα οι δομές είναι αρκετά χαλαρές. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μάθουμε από αυτή την ιστορία, πέρα από τα μικροκομματικά. Εννοείται τώρα από τις τελευταίες μεταγραφές. Εννοώ από ναι, ρε παιδί, αλλά τέτοιο μπαζάρι δεν έχει γίνει ούτε στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τόσοι ποδοσφαιριστές δεν έχουν μετακινηθεί σε μεταγραφική περίοδο, όσοι μετακινήθηκαν τον τελευταίο καιρό με τις Πρέσπες. Το θέμα είναι να βάλουν και κανένα γκολ. Αν πιστεύει ο Τσίπρας. Το έβαλε τον γκολ ο Τσίπρας. Θα βάλει γκολ με τον Τόλκα και με τον Μωραΐτη. Έβαλε γκολ με τον Τόλκα και τον Μωραΐτη. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι αν τους πάρει αυτούς, που θα τους πάρει, εν πάση περιπτώσει και ενδεχομένως και κάποιους άλλους, δεν ξέρω, δεν ενδιαφέρει. Έτσι, υπάρχουν από παντού άνθρωποι οι οποίοι είναι στην πάντα, εν πάση περιπτώσει, και είναι χρήσιμοι σε φιλοδοξίες πολύ μεγαλύτερες. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Τσίπρας δεν έχει κανένα κωμό για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, ούτε περιμένει να προωθηθεί μεταναστευτική πολιτική από τον Τόλκα ή από τον Μωραΐτη ή δεν ξέρω εγώ, από τον Ραγκούση ή από οποιονδήποτε. Mm-hmm. Αυτό που πιστεύω ότι κάνει είναι ότι τους χρησιμοποιεί προσπαθώντας να δώσει την εντύπωση προς τα έξω. Αλλά αυτό που χτίζει είναι αυτό που λέω εγώ το μωρό της Ρόσμαρη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ, χτίζει δηλαδή από εδώ την κυρία Παπακώστα της Καραμαλικής Σχολής, του ΙΕ Καραμαλή. Από εκεί έχει την κυρία Κουντουρά από ΑΝΕΛ. Από εκεί τον κύριο Κόκαλη, τον Τέρενς, ο οποίος ήταν, εγώ τον ήξερα για μαχητή εναντίον των αιαμοβουλγάρων. Τώρα πώς μου προέκυψε στην αριστερά ο φίλος μου ο Τέρενς, δεν έχω καταλάβει ακόμη. Θα το καταλάβω βέβαια, είναι σημεία των καιρών. Για δέστε όμως κάτι μια στιγμή. Ναι, όλος αυτός ο ετερόκλητος κόσμος που σειραίει γύρω από τον Τσίπρα, τους μαζεύει ο Τσίπρας. Ναι, όλος αυτός ο ετερόκλητος κόσμος, τι τον χαρακτηρίζει? Ιδεολογική συνάφεια δεν έχουν, πολιτική συνάφεια δεν έχουν. Έχουν μία μόνο συνάφεια. Είναι προς στιγμήν φίλοι του Τσίπρα. Σωστά. Αν λοιπόν είναι προς στιγμήν φίλοι, όλοι οι άλλοι τι είναι? Εχθροί. Καρέκλα μεγάλη. Εχθροί. Καρέκλες μεγάλες. Εγώ πιστεύω ότι αυτό προσπαθώ. Εγώ προσπαθώ να κοστολογήσω την καρέκλα. Δηλαδή, πόσα βγάζει κάποιος, ρε παιδιά, εκτός από τη βουλευτική αποζημίωση,
και τους μετακλητούς, πώς θα βγάζεις την καρέκλα, δηλαδή δύο πράξεις κάνει και τελείωσε, τι κάνει, δηλαδή αυτή η καψούρα για την καρέκλα είναι κάτι το καταπληκτικό. Και δεν καταλαβαίνουν αυτοί ότι μπορεί να περάσουν στην αιώνια λίθιν αυτόματα, αυτόματα μετά από εκλογές. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο, χειρότερο από αυτό που λέμε τώρα. Η εντύπωση που δίνεται στον κόσμο ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Μπορώ σήμερα να είμαι εδώ, αύριο να αλλάξω θέση, μπορώ να παρκάρω παράνομα, μπορώ να φτύσω, μπορώ να αποπατήσω πάνω σε οτιδήποτε, διότι τελικά, αν το κάνουν οι μεγαλύτεροι, καλά είπε ο Κώστας προηγούμενα, ο Καραγκούνης, όταν έχεις έναν υπουργό, ο οποίος σου λέει, ναι ρε παιδί μου, θα πάρω το κεντρικό τραπεζίτη και θα του πω, κοίτα, σε τρεις μέρες, άμα δεν μου έχεις λύσει το θέμα, θα έρθω εγώ από εκεί. Εμένα δεν με νοιάζει η μαγιά του Πολάκη, ψευτομαγιά εν προκειμένου. Με νοιάζει όμως ότι αυτό το ακούει κάποιος απ' έξω και λέει, αν αυτός μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί εγώ δεν μπορώ στο μικρό κόσμο το δικό μου να κάνω το αντίστοιχο. Δεν θα πληρώσω, δεν θα πάρω τα μάξιμα από τη διάβαση. Κοίταξε να δεις, άμα γουστάρεις θα γίνει έτσι, άμα δεν γουστάρεις. Δεν σε πληρώνω ρε παιδί μου στη δουλειά που έχω. Ναι, περνάει ένα μήνυμα δηλαδή, τσαμπουκισμού. Δεν περνάει. Έτσι. Αυτός ο τραμπουκισμός, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι είναι η προϋπόθεση για να δημιουργηθούν άλλα πράγματα. Πολύ μεγαλύτερα, βάλτε χειρότερα μια, πράγματα. Μια τελεία, εμείς τα λέγαμε αυτά πολιτική αγυρτία στις παλιές εφημερίδες ή πολιτικά χαμετυπία, τα λέγαμε παλιά, πολύ παλιά, το 65 και μετά λέω. Από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε πω, ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά τα σωρίτικα, όλα αυτά τα λίτη θα σε ξεφτυλίσω, 24 εκατομμύρια τα γράφει τυχαία ο άνθρωπος, δηλαδή τρελαίνεται και τα περνάει σε SMS. Ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Πέρα από την αξιοπιστία του καθενός από αυτούς, έτσι δεν είναι. Αυτοί, ναι. Εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν από αυτούς, όπου ο καθένας μπορεί να καταγγέλει προκειμένου να κρατήσει τη θέση του, την καρέκλα του και το καθεξής. Αλλά εάν κάποιος τα βάλει όλα μαζί αυτά, δηλαδή, υπουργούς που αλληλοβρίζονται, υπουργούς που πουλάνε τσαμπουκά σε κεντρικούς τραπεζίτες, υπουργούς οι οποίοι λένε έτσι γουστάρω και έτσι θα κάνω, αυτή η εικόνα συν τη διάλυση αυτού τα φαινόμενα σύψης που βλέπετε αυτή τη στιγμή, κυβέρνηση μειοψηφίας που μαζεύει βουλευτές από όπου να είναι, που λέει δεν πειράζει ας βγάλουμε και αυτή τη βδομάδα, α, όλο αυτό... Κύριε Τράγκα, δεν σας θυμίζει κάτι, γιατί εμένα μου περνάει μία οσμή σύψης αυτό το πράγμα. Αυτή η οσμή σύψης που εισπράτεται από το κοινωνικό σώμα, αυτό δεν προδιαθέτει για κακά πράγματα. Αν μη τι άλλο δηλαδή, σήμερα ο Έλληνας τι θα ήθελε. Θα ήθελε να κυβερνάτε με αυτό τον τρόπο, να διαχέεται μία οσμή τέτοια. Εμείς λέμε ότι αυτά είναι παιχνίδια που έχουμε δει να παίζει ο Εσκομπάρ στον Νάρκος, κύριε Τράγκα. Και ο Ελτσάπου, είναι, πολύ είναι... καλή σειρά ο Ελτσάπου. Και πολύ κύριος, πάρα πολύ κύριος. Δηλαδή, λοιπόν, να έχεις αδελφή να του τη δώσει να φάει γλυκό ψωμί. Πολύ αυτός κύριος. Αυτός τολμάει και λέει ότι θέλει να κάνει κεντροαριστερά, ότι έχει σχέση με δημοκρατία. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τα κάνει αυτά. Ο κόσμος τα βλέπει αυτά. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε να πούμε εμείς είναι ότι απέναντι σε αυτό εμείς έχουμε έναν τρόπο μόνο. Πρώτον, να τα καταγγείλουμε. Δεύτερον, νομικά, όπως όλοι, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στηρίξουμε, εν πάση περιπτώσει, τους θεσμούς, γιατί αυτοί βάλλονται αυτή τη στιγμή. Έτσι, αυτοί απειλούνται και όταν βάλλονται οι θεσμοί και απειλείται η δημοκρατία, γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πρέπει λοιπόν κάποιοι να είναι όρθιοι. Και εμείς με όσες δυνάμεις έχουμε προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Διότι πέρα από την πλάκα, εγώ θεωρώ ότι το δρόμο στους ακραίους τον ανοίγει ο Τσίπρας. Το δρόμο στον εκφασισμό της κοινωνίας τον ανοίγει ο Τσίπρας. Όλοι αυτοί οι οποίοι σπέβδουν τώρα να τον συνδράμουν και στέργουν και τους είδατε πώς πάνε, έστω και για υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, γελάει ο κόσμος. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αν το δείτε κύριε Τράγκα, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και αυτό έχει υπουργό και υφυπουργό τώρα. Άρα λοιπόν το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει τον Τσίπρα είναι η διακυβέρνηση χώρας. Δεν τον νοιάζει, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Βάλτε μια τελεία. Άρα το μεγαλύτερο πράγμα που παίζεται είναι απειλητικό. Και σε αυτό πρέπει να σταθούμε.